Ναι. Ότι έχουν πάρει χρήματα και κουκουέ και συν στην κυβέρνηση του Τζανετάκη. Αυτή η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Περικλή Κοροβέση ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός πήραν χρήματα από την εταιρεία Siemens επί οικουμενικής κυβέρνησης προκάλεσε αλληλεπιδοτές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ο βουλευτής, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 του Πειραιά, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λεωνίδα Κύρκο, κάνοντας λόγο για σκάνδαλο που αφορά όλα τα κόμματα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, διέψευσε τον βουλευτή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα λεγόμενά του ανοησίες. Διότι με αυτές τις ανοησίες, ας τις πω έτσι, πάρα πολύ ήπια, δεν παρουσιάζει πρόσωπο ικανό να παρουσιαστεί μπροστά στην κοινή γνώμη. Mm-hmm. Απλώς εκτίθεται το πρόσωπο που λέει αυτές τις ηλιώδεις ανοησίες. Πρέπει κανείς σε τόσο σοβαρά ζητήματα όταν τοποθετείται να σκέφτεται πρώτα και μετά να μιλά. Για το θέμα αυτό θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η πολιτική γραμματεία του Συνασπισμού κάλεσε τον Περικλή Κοροβέση να παραιτηθεί. Με ανακοίνωση του ζητά να ανακαλέσει. Ιδάλλως είναι εκτεθειμένος στον κόσμο της αριστεράς και πρέπει να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες απέναντι στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κοροβέση είναι σε μια μόνιμη κατάσταση ευφροσύνης, μακαριότητας και ανευθυνότητας. Ο ίδιος ο Περικλής Κοροβέση, μετά το σάλο των αντιδράσεων, επιχείρησε να ανασκευάσει. Χαίρομαι που με μια δήλωση που ανακύκλωνε ήδη πολυδημοσιευμένες πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις έστω και καθυστερημένα. Δυστυχώς είπε εντελώς ατεκμηριώτα πράγματα που δεν έχουν πει για δυνάμεις της αριστεράς, ούτε τα ίδια τα στελέχη της Siemens. Την οργή και την αγανάκτησή του εξέφρασε και ο Φώτης Κουβέλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για κατασκευασμένα μυθεύματα, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Συνασπισμό. Έρχεται να προσθεθεί ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και φοβάμαι ότι αν δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα, τότε, όπως έχω πει, μας περιμένει δεύτερη ξέρα. Με τις νέες δηλώσεις του Κοροβέσης δεν καταφέρνει ούτε να μπαλώσει καν την προβοκάτσια που διέπραξε η σάξια του Καρατζαφέρη, ούτε και να συγκαλύψει την αντικουκουέ εμπάθεια και το θλιβερό ρόλο του υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.